Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και από μένα φυσικά, αλλά και από την Κωνσταντίνα Τιτζάνου, τη συνάδελφό μου. Διακόψαμε το πρόγραμμα της ροής της τηλεόρασης της Ζούγκλας, προκειμένου να σας μεταδώσουμε φυσικά εικόνες από το δεύτερο διεθνές αεροπορικό σοου με τίτλο Athens Flying Week. Τι είναι αυτό? Οι καλύτεροι λοιπόν πιλότοι του κόσμου συμμετέχουν σε αυτό το σοου, πιλότοι από όλον τον κόσμο. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει στόχο να συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας γενικότερα, αλλά και της Αττικής, προσελκύοντας επισκέπτες από όλον τον κόσμο. Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος που διοργανώνεται. Βλέπετε και τις εικόνες, βλέπετε επίσης και κάποια τρέιλερ, αλλά και κάποια πρόμο από το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και φυσικά να σας πούμε ότι διοργανώνεται στις 27, στις 28, αλλά και στις 29 Σεπτεμβρίου εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πρέπει να γνωρίζετε και εσείς που δεν θα πάτε, αλλά και εσείς που θέλετε να το παρακολουθήσετε. Έχουμε το δελτίο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τουλάχιστον για σήμερα, διότι σήμερα γίνονται τα εγκαίνια. Ουσιαστικά το φεστιβάλ ξεκινάει σήμερα, αύριο όμως αρχίζουν και οι πρώτες επιδείξεις και φυσικά σήμερα ήδη βλέπουμε εικόνες από το παλαιό Φάληρο, όπου εκεί βρίσκονται οι συνάδελφοι ο Σωτήρης ο Σκουλούδης αλλά και ο Πέτρος ο Σιδερέας. Το φεστιβάλ όμως αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι διοργανώνεται στο αεροδρόμιο του Τατοίου. Πάμε να δούμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Κωνσταντίνα, από το δελτίο που έχουμε τουλάχιστον για σήμερα. Να πούμε, Χρήστο, ότι θα παρακολουθήσουμε εικόνες που πραγματικά θα μας κόψουν την ανάσα, καθώς είναι από τους καλύτερους αεροπόρους. Πιλότους θα συμμετάσχουν σε αυτό το show. Λοιπόν, να πούμε ότι από τις 2 η ώρα το μεσημέρι έχει βγει ειδική ρύθμιση κυκλοφορίας. Ναι, σίγουρα. Στο ρεύμα λοιπόν κυκλοφορίας προς Γλυφάδα. Θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε όσοι δεν θέλουμε έτσι να μπλέξουμε στην κίνηση. Που αλλού, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λοιπόν, στη δεξιά λωρίδα, θα υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα ότι η τροχέα προκαλεί... Παρακαλεί, έτσι. Και προκαλεί η τροχέα πολλές φορές. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε και προκαλεί και παρακαλεί. Λοιπόν, παρακαλεί τους οδηγούς λοιπόν, των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους προς το ρεύμα της Γλυφάδας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Είπαμε και στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ότι είναι η δεύτερη χρονιά φέτος που γίνεται αυτό το φεστιβάλ, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και φυσικά για όσους θα το παρακολουθήσουν. Αναμένεται φέτος να το παρακολουθήσουν περισσότεροι από 50.000 θεατές. Τώρα, να πούμε και ποιοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, διότι έχει ενδιαφέρον να το πούμε και αυτό στον κόσμο. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, φέτος έχουν δηλώσει συμμετοχή τα ακροβατικά σμήνη της Ολλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας. F-16 Demo, έτσι λέγονται, της Πολωνικής Αεροπορίας, από την άλλη πλευρά, και το team της Red Bull, καθώς και διεθνούς φήμης πιλότοι όπως ο Φρανσέσκο Φαρναμπάι, ο Λούκα Μπερτόζιο, ο Τζούρτζης Κέρις και άλλοι. Επίσης, λέει, με επιδείξεις που φιλοδοξούν να κόψουν την ανάσα των θεατών, θα πετάξει το team των βετεράνων Blue Sears και η ομάδα των χειριστών με ειδικές ανάγκες We Fly Team. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Ακόμα αναμένεται να πάρουν μέρος και πληρώματα ιδιωτικών αεροσκαφών από την Τουρκία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ελβετία. Λοιπόν, πάμε στον Πέτρο τον Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο. Καλησπέρα, Πέτρο. Είναι μαζί σου και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κατσιδάκης. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Χρήστο, Κωνσταντίνα, βρισκόμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε, έτσι να σας δώσουμε μάλλον πιο σωστά, μια πρώτη γεύση από το πρώτο πιάτο της υπέροχης αυτής αεροπορικής πανδεσίας που θα σερβιριστεί το επόμενο τριήμερο. Σήμερα εδώ λοιπόν ουσιαστικά πραγματοποιούνται τα προεόρτια, μία αν θέλετε πρόβα τζενεράλε όπως μας είπε και ο Δήμαρχος νωρίτερα, στην οποία μάλιστα συμμετέχει και ο Φραντσέσκο Φορναμπάγιο, ένας από τους μεγαλύτερους και γνωστότερους πιλότους του κόσμου. Βρίσκεται σήμερα εδώ να διασκεδάσει τον παρευρισκόμενο πλήθος. Να περάσω κατευθείαν τώρα τον λόγο στο Δήμαρχο. Δήμαρχε, πρόκειται για έναν Δήμο, ο δικός σας, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, που έχει μεγάλη παράδοση στις αεροπορικές επιδείξεις. Η αλήθεια είναι ότι κατ' επανάληψη έχουμε κάνει αεροπορικές επιδείξεις
με τα Red Arrows, με τα Patrouille de France, με τα αεροσκάφη, τα jet της Brighting, με τα αεροσκάφη της, τα Alpha Jet που έχει η Red Bulls. Και σήμερα είναι τα, η προθέρμανση αυτού του θεάματος που θα γίνει 27, 28 και 29 στο Τατόι. Τα οποία πληρώνονται, όπως βλέπετε, είναι από ελληνικά πληρώματα. Αλλά εκείνο που θα είναι εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε τον καλύτερο πιλότο του κόσμου, κατά την άποψή μου, για να μην παρεξηγηθώ, ο Φραντσέσκο Μπερναμπά, ο οποίος κάνει τρομερά looping με το αεροπλάνο του που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, είναι ένα θέαμα καταπληκτικό. Αυτό του Φαλήρου είναι το προεόρτια. Το μεγάλο show είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Τατόι. Και εκεί θα μπορέσει ο κόσμος να θαυμάσει πιλότους με 30.000 ώρες πτήσεων. Θέλω ακόμη να κλείσω λέγοντάς σας ότι αυτό το show που ειλικρινά με μεγάλο κόπο και οικονομική επιβάρηση το κάνει ο κύριος Ποδηματάς έχει ως σκοπό και μόνο να προσελκύσει και τουρισμό από όλα τα μέρη της Ευρώπης. Και από ό,τι μαθαίνω, ήδη έχουν λάβει μέρος για να παρακολουθήσουν αυτό το σοου πάρα πολύ ξένοι. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα λόγια και ας δούμε τα αεροπλάνα της προσεγγίσης απονιώσεις. Δήμαρχε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν πληροφορίες ότι αναμένεται να παρακολουθήσουν το φετινό αυτό σοου περισσότεροι από 50.000 θεατές. Έχετε κάποια εκτίμηση εσείς? Κοιτάξτε να δείτε το show, το πρώτο που είχαμε κάνει με τα Red Arrows εδώ στο Φάδυρο, ναι. Είχε γίνει κάτι το αδιανόητο. Πιστεύω ότι στο Τατόι θα μαζευτεί χιλιάδες κόσμος, γιατί πραγματικά οι πιλότοι που είναι, είναι οι πιο διάσημοι πιλότοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και το show τους θα είναι καταπληκτικό. Αλλά το περισσότερο, το πιο σπουδαίο είναι ότι δεν είναι μόνο αεροπορικές επιδείξεις. Γίνεται και ένα αεροπορικό συνέδριο που καθένας λέει τις απόψεις του, γίνεται κουβέντα γύρω από τα αεροπλάνα, πώς βλέπουν την αεροπορία, πώς βλέπουν την εξέλιξη του αεροπλάνου. Είναι και σας πληροφορώ, αυτό το πράγμα ακουμπάει πολύ κόσμο. Να πούμε λίγο και τα δικά μας, διότι συμμετέχει και η ελληνική αεροπορία, η αεροπορία στρατού, το πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό σώμα με εναέρια μέσα, ναι, φυσικά και τους καλύτερους κυβερνήτες τους. Έτσι, οι οποίοι θα εκτελέσουν ασκήσεις ακριβίας, επιχειρησιακούς ελιγμούς, εικονικές διασώσεις κλπ. Και στέκομαι λίγο σε αυτό που είπατε πριν ότι... Ακριβώς. Στέκομαι σε αυτό που είπατε πριν στην αρχή, ότι έχουμε από τους καλύτερους μάλλον πιλότους στον κόσμο ή έχουμε τον καλύτερο. Εκεί στέκομαι λίγο σε αυτό που είπατε στην αρχή. Εγώ μίλησα για τον Ιταλό. Ναι, για τους δικούς μας όμως. Για τον Φραντσέσκο μίλησα. Οι δικοί μας... Ο οποίος είναι ειδικός σε αεροπορικές επιδείξεις. Οι δικοί μας πιλότοι είναι, ναι, επαγγελματίες πιλότοι που κάνουν διάθεση. Οι χειριστές των Απάτσι είναι πιλότοι πολεμικών αεροσκαφών. Δεν κάνουν επιδείξεις και σόου. Αυτοί χειρίζονται τα όργανα με ακρίβεια. Είναι σαν να βρίσκονται σε πόλεμο. Θέλω να πω όμως ότι για αυτά τα παλικάρια που πετάνε τα Apache, τα F-16 και τα άλλα αεροσκάφη, ότι δεν είναι απλώς άνθρωποι, είναι υπεράνθρωποι. Και να σκεφτείτε ότι αυτοί αμείβονται με 1.300 και 1.400 ευρώ, για να καταλάβετε τι πίστη έχουν προς την πατρίδα τους. Δήμαρχε, μιλήσατε πριν για ότι υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Πόσο περίπου κόστισε η διεξαγωγή αυτής της εκδήλωσης? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το Φάδυνο έγινε δωρεάν η εκδήλωση. Αυτά θα ρωτήσω τον κύριο Περιματά που έχει όλη την οργάνωση του σοου. Ελπίζουμε από αυτή την εκδήλωση να δει τι μέσα κάτι να βγάλει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα το δικό μου. Ναι. Φαντάζομαι υπάρχει ένα θέμα στην επικοινωνία, θα λυθεί γι' αυτό σε μερικά
δευτερόλεπτα. Θέλετε να μας πείτε σήμερα τι ακολουθεί, τι γίνεται εκεί στο σημείο και μέχρι τι ώρα θα παρακολουθεί ο κόσμος αυτά τα λέγαμε τις... Ναι. 6 και 20, 6 και μισή, 6 και μισή ώρα. Μέχρι τις 6 και 20, 6 και μισή. 6 και μισή, ναι. Με την κυκλοφορία τι γίνεται? Με την κυκλοφορία, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και το τραμ λειτουργεί κανονικά, αφού έχει πάρει διάφορα μέτρα ασφαλείας, τη διαβάζει, περνάει ο κόσμος να προσεκτική. Η κυκλοφορία εκτελείται κανονικά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Όλα λειτουργούν ομαλά. Και να ευχαριστήσω επί τη ευκαιρία την Τροχέα για την άψογη συνεργασία, το λιμενικό γιατί έχει διαθέσει δύο σκαφάκια σε περίπτωση που έχουμε στην Πάτη Ψήλο κανένα αεροπορικό ατύχημα, να φτάσουν αμέσως για τη συλλογή του πιλότου, το ΕΚΑΒ που αμέσως αν χρειαστεί να παρεύει. Δηλαδή όλα λειτουργούν σαν ελβετικό ρολόι. Δήμαρχε, σήμερα μέχρι τις 6 και 20 αυτό που παρακολουθεί ο κόσμος εκεί ή κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει να έρθει και βρίσκεται εκεί κοντά βλέπει απλά κάποια από τα αεροπλάνα που συμμετέχουν αύριο να πετούν. Δεν έχει κάτι άλλο σήμερα. Ναι. Ναι, μας ακούει ο Δήμαρχος. Σήμερα, ναι. Κοιτάξτε, το μεγάλο σοου είναι με τα υδροπλάνα. Τα οποία έρχονται, κάνουν προσγειάλωση. Προς θαλάσσωση. Και ο πιο διάσημος πιλότος θα κάνει μεγάλα αεροπορικά κόλπα με looping, με αναστροφές κτλ. Ο Φραντσέσκο που μας είπατε πριν, ο Φαρναμπάιο. Ο Φραντσέσκο. Μπράβο. Τι ώρα θα γίνει αυτό με τον Φραντσέσκο? 30.000 ώρες πτήσης. Τι ώρα θα πετάξει? Αμέσως μετά από την επίδειξη. Ήδη πετάει και αυτός από πάνω. Πώς θα καταλάβουμε σε ποιο είναι το αεροπλάνο? Μέχρι τις 6.30 θα έχει κάνει τα κόλπα του. Α. Θα το δείτε. Θα δείτε ένα αεροπλάνο να κάνει τρέλες στον αέρα. Και θα το καταλάβετε. Ναι, έτσι. Σβήνει μηχανές, κάνει looping. Με καπνό από πίσω ή χωρίς καπνό? Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλει καπνό. Καπνό βγάζουν τα μεγάλα τζετ. Όχι, εννοώ... Αυτό είναι διπλάνο κανονικό. Μάλιστα, επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε πολύ από αεροπλάνα, γι' αυτό το ρωτάω, γιατί και εμείς αυτό το φεστιβάλ, ναι, φέτος θα το παρακολουθήσουμε και φυσικά η τηλεόραση της Ζούγκλας θα βρίσκεται εκεί, θα παρακολουθεί, θα γίνονται ζωντανές συνδέσεις. Οπωσδήποτε να... Όσο τα αεροπλάνα αυτά που θα κάνω την επιδείξη, θα υπάρχουν και αεροπλάνα από την Πολωνία, από την Ολλανδία, δηλαδή το Air Show της πολεμικής αεροπορίας της Ολλανδίας. Θα υπάρχει ένα F-16 που θα φτάσει στα όρια των αποδόσεών του. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα είναι πρωτόκολλο. Ποιος το ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ, Δήμαρχε, και γιατί γίνεται εκεί? Είναι δεύτερη χρονιά. Είναι ο κατάλληλος χώρος, το Τατόι, είναι ο χώρος για δεύτερη χρονιά. Ναι. Κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο. Αλλά συνήθως σε αεροδρόμια. Η ιδέα από πού ξεκίνησε για τις εκδηλώσεις, αυτό εδώ. Ναι, ναι. Κάποιος που το αποφάσισε, που έχει τρέλα με τα αεροπλάνα. Αφού μάζεψε μερικούς χορηγούς, έκανε μια τεράστια προσπάθεια, συνέβαλε και η αεροπορία διαθέτοντας το Τατόι, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να προβληθεί η χώρα μας. Μάλιστα, και νομίζω ότι θα έχει επιτυχία. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις, Κωνσταντίνα. Έτσι θεωρώ. Όλα... και εγώ. Ελπίζω, θα είναι εντυπωσιακές οι εικόνες. Δηλαδή ευκαιρία να δείξουμε αεροπλάνα να πετάνε, κόσμος να θαυμάζει. Δεν είναι ανάγκη να ζούμε καθημερινώς τη μιζέρια, να καίμε κάδους, τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Να δείξουμε και ανθρώπους που ξεπερνάνε τα ανθρώπινα όρια. Λοιπόν, βλέπω ότι το εισιτήριο, Δήμαρχε, για τις εκδηλώσεις της Παρασκευής στο Τατόι, το εισιτήριο για τους ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών ανέρχεται στα 5 ευρώ, ενώ για τα παιδιά έως 12 ετών το εισιτήριο θα είναι 3 ευρώ. Για τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου οι τιμές των εισιτήριων... Δεν τα ξέρω εγώ. Α, δεν τα γνωρίζετε. Τα βλέπω στο δελτίο τύπου για τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου. Αυτά δεν τα γνωρίζω, δεν είναι. Οι τιμές, ναι, των εισιτηρίων ανέρχονται σε 8 γνωρίζω, και 4 ευρώ αντίστοιχα. Ναι.
Είναι προσιτές πάντως δήμαρχοι τιμές, αρκετά. Ναι, και ναι. Το Athens Flying Week διοργανώνεται. Κοιτάξτε από τον... να δείτε τα έξοδα. Ναι. Κοιτάξτε, τα έξοδα για να φτάσουν αυτά τα αεροπλάνα εδώ, τα καύσιμα, να πληρωθούν οι πιλότες, που θα μείνουν και τα λοιπά, δεν είναι, ξέρετε, απλά πράγματα. Είναι... Σίγουρα. Φαντάζομαι, αλλά κόστος. Αυτά μπορείτε να ρωτήσετε τους οργανωτές. Ναι, είναι και ο Δήμος Αχαρνών, έτσι. Καταλάβατε. Είναι και ο Δήμος Αχαρνών και ο δικός σας Δήμος. Και ο Δήμος Αχαρνών, εκεί γιατί το τα... Το Τατόι ανήκει... Ο Δήμος Αχαρνών έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, γιατί το Τατόι ανήκει σε αυτό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, να σας αποδεσμεύσουμε. Νομίζω θα έχετε πολλή δουλειά κι εσείς να κάνετε. Να είστε καλά. Εκεί. Να είστε καλά. Αλλά... Γεια σας. Θα περιμένουμε να δούμε το αεροπλάνο του Φραντσέσκο Φαρναμπάιο. Πέτρο, μας ακούς? Έλα, Πέτρο. Βεβαίως. Λοιπόν, νομίζω ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχει σήμερα το αεροπλάνο του Ιταλού. Να δούμε τι θα κάνει αυτός ο Ιταλός. Γιατί έτσι όπως θα μας περιέγραψε ο Δήμαρχος. Έβαλε και κάποιους όρους, τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε εμείς που δεν ξέρουμε καλά από αεροπλάνα. Κάτι, πώς μας τα είπε, loop. Πέτρο. Ναι, looping. Looping. Και εγώ δεν έγινα Χρήστο εν μια ανοιχτή δίμονα στα αεροπορικά ζητήματα, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά όπως έχω μάθει τώρα την τελευταία μία ώρα που βρίσκομαι εδώ, θα δούμε διάφορα αεροπορικά τρίκ, έτσι πάρα πολύ παρακινδυνευμένα, από τον περίφημο αυτόν Ιταλό πιλότο, τον οποίο πάρα πολλοί κόσμος περίμενε να δει. Νομίζω ότι όμως έχουμε ήδη πει πάρα πολλά. Καλό θα ήταν αν θέλεις να επικεντρωθούμε λίγο στις εικόνες. Περιγράψαμε ό,τι πρόκειται να γίνει εδώ και τώρα πλέον περνάμε στο κυρίως πιάτο της ημέρας. Οπότε ας περάσουμε την εικόνα μας σιγά σιγά προς τα εκεί. Πέτρο, βλέπω ότι έχει έρθει αρκετός κόσμος, έτσι μια εκτίμηση εκεί στην παραλιακή που βρίσκεσαι. Διότι πίσω από σένα στο βάθος εκεί στους Φοίνικες βλέπω αρκετό κόσμο. Ναι, είναι τουλάχιστον 500 άνθρωποι που βρίσκονται εδώ, μπορεί και λίγο περισσότεροι. Μαζεύεται ο κόσμος, Πέτρο. Δεν ξέρω, Χριστό μου, κοιτάω την κάμερα τόση ώρα, δεν έχω γίνει. Ας ρίξουμε λοιπόν μία ματιά, έχεις δίκιο, στον κόσμο και φυσικά στα αεροπλάνα για να δούμε τι γίνεται αυτό... πίσω από σένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς τους πολίτες που έχουν έρθει εκεί προκειμένου να δούνε τα αεροπλάνα σήμερα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος πριν. Έτσι να έχουμε και μία... την άποψη των πολιτών. Θα το προσπαθήσουμε συνέχεια εμείς αυτή τη στιγμή να διευκρινίσουμε, συγχωρείς Χριστό μου. Ναι. Εμείς βρισκόμαστε ουσιαστικά στην οροφή του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Φαλήρου προκειμένου να έχουμε αυτήν εδώ την πανοραμική θέα που φτάνει και στους δέκτες σας και να μπορούμε να μεταδώσουμε τα αεροπορικά αυτά κόλπα όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Επομένως δεν βρισκόμαστε κάτω στη μαρίνα όπου βρίσκεται ο κόσμος, βρισκόμαστε πάνω προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή λήψη και να την στείλουμε στους δικούς σας δέκτες. Σαφώς και να το ξαναπούμε αυτό, ότι η τηλεόραση της Ζούγκλας θα βρίσκεται εκεί, θα παρακολουθεί αυτό το φεστιβάλ. Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στα τηλεοπτικά συνεργεία, οι εξωτερικές μεταδόσεις, οι δορυφορικές μεταδόσεις της τηλεόρασης της Ζούγκλας, όλοι οι δημοσιογράφοι θα βρίσκονται εκεί προκειμένου να καλύψουν αυτό το φεστιβάλ. Πραγματικά είναι δεύτερη χρονιά που γίνεται, μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου. Κωνσταντίνα, τι λες εσύ, θα πας εκεί, πώς το βλέπεις? Εγώ λέω να το επισκεφθούμε για να έχουμε και εμείς άποψη, Χρήστο, και να δούμε και τον περιβόητο λοιπόν Φρανσέσκο, ο οποίος είναι από τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο. Αυτός θα βγει σήμερα. Ναι, εμείς θα το δούμε αυτό από την τηλεόραση Ζούγκλα, αλλά μπορούμε να πάμε και εμείς να επισκεφτούμε αύριο ή μεθαύριο ή παραμεθαύριο, γιατί θα διαρκέσει για τρεις μέρες. Η εκδήλωση αυτή και να έχουμε και εμείς προσωπική άποψη. Λοιπόν, υπάρχει και ένα site, το Athens Flying Week, όπου μπορείτε να μπείτε εκεί, υπάρχει και το πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε και εικόνες από τα αεροπλάνα, φυσικά και βίντεο, πολλά βίντεο. Ενώ τώρα εμείς βλέπουμε, αν να κρατήσουμε λίγο αυτή την εικόνα, τον κόσμο που έχει μαζευτεί εκεί μπροστά στην παραλιακή είναι ουσιαστικά, στο Παλαιό Φάληρο, και βλέπει τα αεροπλάνα. Κάνουν σήμερα αυτές τις, θα λέγαμε... Αρκετός κόσμος έχει μαζευτεί, Χρήστο, από ό,τι βλέπουμε. Είναι και ο Πέτρος εκεί, δεν ξέρω... Πέτρο, μας ακούς?
Έλα. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, η εικόνα που μας δείχνεις τώρα είναι αυτό που λέγαμε πριν. Μαζεύεται ο κόσμος μπροστά προκειμένου να το βάλω εισαγωγικά, να χαζέψει, να δει τα υδροπλάνα σήμερα. Φαντάζομαι οικογένειες, παιδιά. Ακριβώς όπως. Από κάθε γωνιά της πρωτεύουσας. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Όπως είπαμε νωρίτερα, η σημερινή εκδήλωση δεν αποτελεί παρά το ζέσταμα ουσιαστικά για τα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν το επόμενο τριήμερο στο Tatoi Air Show 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Για αύριο 5, 26 Σεπτεμβρίου η ώρα έναρξης του show που θα πραγματοποιηθεί είναι στις 5.30 το απόγευμα. Με συγχωρείς. Όχι, αύριο Παρασκευή, έτσι. Ναι, για σήμερα πάντως από το, από το site... Ευρώ, στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ναι, για σήμερα από το site βλέπω ότι η ώρα έναρξη ήταν 5.30 και τελειώνει στις 7. Άρα, αν υπολογίσουμε ότι είπε πριν ο Δήμαρχος ότι στις 6.20 περίπου θα δούμε τον Φρανσέσκο Φαρναμπάιο, λογικά στις 7 πρέπει να κλείσει. Και βλέπω σήμερα από το site του Athens Flying Week το εξής, ότι την 5η 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φαντασμαγωρικό πρέσο στην παραλία Παλαιού Φαλήρου, που ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτό, με το Alpha Jet, τον Flying Bulls, έτσι βλέπω τουλάχιστον στο πρόγραμμα, τον παγκοσμίου φήμης νούμερο 1 πιλότο της Breitling, Φρανσέσκο Φαρναμπάιο, και τρία υδροπλάνα με πιλότους τον κύριο Αναστασίου, Αλεβίζο και Ρωσίδη. Αυτό λέει για σήμερα το πρόγραμμα. Νομίζω ότι τα υδροπλάνα τα βλέπουμε, τα βλέπαμε και πριν, έτσι, Πέτρο. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Θα κοιτάξω τώρα μέσα από το διαδίκτυο να δω 27, 28 και 29. Λοιπόν, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Ατουέιου. Τώρα λέμε για το πρόγραμμα. Αν θες το βλέπεις και εσύ, Κωνσταντίνα. Ναι, Πέτρο. Λοιπόν, να σου πω εγώ για το πρόγραμμα, μιας και το έχω στα χέρια μου. Ωραία, έχεις τις Παρασκευές, το αυριανό. Παρασκευή, 27 του μήνα. Λοιπόν, στις 3 η ώρα ανοίγουν οι πύλες. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ για παιδιά 3 έως 12 ετών, στα 3 ευρώ. Στις 4.30 θα πραγματοποιηθεί το air show και στις 6.30 η αποχώρηση από το αεροδρόμιο. Να πούμε και δύο λόγια για το Σάββατο και την Κυριακή. Εκεί πλέον η γενική είσοδος πηγαίνει στα 8 ευρώ και στα 4 ευρώ για τα παιδιά 3 έως 12. Στις 9 το πρωί θα ανοίξουν οι πύλες και το air show θα διαλέγεται, θα διαρκέσει πολύ περισσότερες ώρες, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6.30 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και η αποχώρηση από το αεροδρόμιο. Η αποκορύφωση αυτής της αεροπορικής εβδομάδας είναι φυσικά το τριήμερο αεροπορικών επιδείξεων που πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο του Τατοίου, στις οποίες επιδείξεις συμμετέχουν πάρα πολλές διεθνείς ξένες αεροπορίες, όπως η Ολλανδική και η Πολωνική, αλλά και κάποιοι από τους κορυφαίους πιλότους από όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, κοίταξε, εμείς έχουμε εδώ, παρακολουθούμε μέσα από το site το πρόγραμμα, όπως το είπες εσύ, αλλά με ποια αεροπλάνα θα προχωρήσουν, θα κάνουν show. Και επειδή η Κωνσταντίνα δεν γνωρίζει από αεροπλάνα... Θα με βοηθήσεις, Χριστό. Και θα τη ζητήσω τώρα ακριβώς να διαβάσει το πρόγραμμα. Θα τα μάθω τώρα δηλαδή. Εντάξει, όπως θα γράφει. Έτσι, λοιπόν, στις 4, ώρα 4. Τώρα για Παρασκευή μιλάμε, 27 αύριο, δηλαδή 27 Σεπτεμβρίου. Για πάμε, Κωνσταντίνα, λοιπόν, τι λέει στις 4. Στις 4, λοιπόν, το Bell 407. Τύπος αεροσκάφους. Ναι, τύπος αεροσκάφους. Και οι πιλότοι. Και ο πιλότος θα είναι ο Ηλίας Σοφιανός. Μετά στις 4 και 10. Αεροπλάνο τύπος αεροσκάφου, EC-120B. Ναι. Λοιπόν, και συμμετοχή λέει Water Aviation with Dimitris Ververellis, the Wizard. Εντάξει, είναι τα ονόματα των πιλότων αυτά. Πάμε 6 και 20. Πάμε στις 4 και 20, σωστά. Θα δούμε το MDM, Fox, αυτό είναι το τύπος αεροσκάφου, και θα δούμε τον Λούκα. Λούκα Μπερτόσιο, Ιταλός. Βλέπω αν ότι... είναι με δύο σίγμα, είναι σίγμα στα Ιταλικά. Αν είναι με ένα, είναι Z. Έτσι το έχουν οι Ιταλοί. Σίγμα, λοιπόν.
Ωραία, μετά πάμε στις 5 παρα 10 που θα δούμε 3H Ultra Light. Θα το οδηγεί ο πρωτοπιλωτάρι. Wefley Team. Ιταλή. Ιταλή και αυτή. Ιταλός και αυτός λοιπόν. Μετά θα ομάδα, πάμε... ομάδα μάλλον είναι αυτή. Α, είναι ομάδα, ναι, έχεις ναι. δίκιο. Στις 3 5... επί Ultra, άρα θα είναι 3 αεροπλάνα λογικά. Επί Ultra Light όπως το λέει. Wefley Team, κάποια ομάδα είναι Ιταλών όμως. Για να πάμε μετά στις 5 και 20. Βλέπουμε ότι ανά 10 λεπτά ή ανά 20 λεπτά πετάει και άλλος πιλότος. Λοιπόν, θα δούμε το SU-31. Θα είναι ο Χρήστο. Τώρα, Τζάρκης Κάιρης, Βοστοκ, Europe. Εντάξει. Δύο οι πιλότοι, λοιπόν. Okay. Μετά θα πάμε στις 5 και 35. Θα δούμε το 5... 5 αεροσκάφη εδώ. 5 επί Ultra Light πάλι. 5 αεροσκάφη. Ο Blue. Blue Sars Team, Ιταλή. Πολύ Ιταλία βλέπουμε, Χρήστο. Μετά 6 και 5. Alpha Jet, The Flying Bulls. Στις 6 και 4 το Extra 300. Ο Φρανσέσκο, ο Φρανσέσκο λοιπόν. Ο Ναμπάιο, αυτό που μας έλεγε πριν ο Δήμαρχος, τους καλύτερους, ίσως ο καλύτερος πιλότος για αυτά τα θέματα. 6 και 4 το αύριο και 6 και μισή Fly In. Θα δούμε τι είναι αυτό. Μάλλον ο Πέτρος μας ακούει, βρίσκεται στο τηλέφωνο. Έλα Πέτρο. Ωραία, θα έχουμε σύνδεση πάλι σε λίγο. Πάντως να πούμε, Χρήστο, και στους οδηγούς που έτσι προτίθενται να πάνε στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ότι η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά. Δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, όπως μας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου. Εντάξει, ο κόσμος είναι αρκετός, που από ό,τι είδαμε και από την εικόνα. Φυσικά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος αύριο θα παρακολουθήσει το φεστιβάλ αυτό, διότι αύριο αρχίζει. Σήμερα είναι και εργάσιμη ημέρα και αύριο είναι εργάσιμη ημέρα. Αλλά νομίζω ότι η αποκορύφωση θα είναι το Σαββατοκύριακο. Πάντως περισσότεροι... η προσέλευση ήταν ικανοποιητική. Αν κρίνουμε ότι ήταν περίπου 500 άτομα και η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται. Κοίταξε, υπολογίζεται ότι θα είναι χιλιάδες. Έτσι, για να δουν αυτό το φεστιβάλ. Και αν κρίνουμε από το περσινό, όπως μας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος πριν, αλλά και από αυτά που γνωρίζουμε ήδη. Και πέρσι χιλιάδες κόσμος παρακολούθησε το φεστιβάλ, άρα νομίζω ότι και φέτος κάπως θα είμαστε εδώ όμως για να δούμε πόσοι θα είναι, πώς θα είναι τελικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι με ζωντανή σύνδεση από το Παλαιό Φάλιρο. Να περιμένουμε φυσικά και τον Φρανσέσκο Φορναμπάιο στις 6 και 20 περίπου, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, για τις επιδείξεις. Ο πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr.
επιστρέψαμε στο στούντιο, πάντα σε απευθεία σύνδεση με το Παλαιοφάληρο, που εκεί βρίσκεται ο Πέτρος ο Σιδερέας, και φυσικά τα πλάνα από τα υδροπλάνα και τα αεροπλάνα που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο, με τον κόσμο φυσικά να κοιτάει. Πέτρο, μας ακούς? Είναι η εισαγωγή του Athens Flying Week. Είναι το για δεύτερη χρονιά, όπως είπαμε και πριν, διοργανώνεται. Τώρα τι βλέπουμε, Πέτρο? Μάλιστα. Εγώ πριν που έλεγα για τον καπνό, επειδή είδα λίγο τα... αυτό ακριβώς εννοούσα. Και μου έλεγε ο Δήμαρχος, καπνό βγάζουν τα μεγάλα. Αυτό το καπνό εννοούσα. Πραγματικά. Κόβουν την ανάσα. Να δούμε και ποιος πιλότος είναι αυτός. Πέτρο, έχεις κάποια ενημέρωση για το ποιος πιλότος βρίσκεται μέσα σε αυτό το αεροπλάνο και κάνει αυτό το σόου? Είναι ο Φραντσέσκο Φαρναμπάιο. Ναι. Αυτός είναι? Αυτός είναι. Άρα λοιπόν, είχε δίκιο ο Δήμαρχος. Θα τον καταλάβουμε με το που τον δούμε. Αυτά είναι τα, τα κόλπα που κάνει, και τα λοιπόν. Κόλπα. Βγάζει εκεί και τον καπνό από κάτω. Λοιπόν, live η τηλεόραση της ζούγκλας στο Athens Flying Week 2013. Και ο ήχος, Χρήστο, είναι εντυπωσιακός. Φαντάζομαι για όλους αυτούς που είναι εκεί. Φυσικά, και να ξέραμε και με τι ταχύτητα πηγαίνει τώρα αυτό το... Χρειαζόμαστε κάποιον ειδικό για το αεροσκάφη. Και ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός φυσικά. Φαίνεται να διευκολύνει όλο το φεστιβάλ. Έχει λοιπόν μπροστά στη Ποσειδόνος, στο Παλαιοφάληρο. Έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο πάντως, θα το δούμε σε λίγο, μέσα από την καμπίνα του αεροπλάνου, από επιδείξεις που έχει κάνει ο Φραντσέσκο Φαρναμπάιο, δηλαδή ο ίδιος που βλέπετε τώρα, παρακολουθείτε, που κάνει αυτές τις επιδείξεις εκεί στο Παλαιοφάληρο. Για να δούμε. Μέσα δεν θα ήθελα να είμαι. Με τίποτα, δεν έμπαινες. Όχι, ούτε για εμπειρία. Όχι, δεν θα μπορούσα να είμαι. Είναι συναρπαστική εμπειρία όμως. Σκέψου πώς θα μπορούσαν να το ζήσουν, δηλαδή, αυτό. Κοίταξε τώρα τι κάνει, κοίταξε τι κάνει. Άφησε το αεροπλάνο και έπεφτε έτσι μόνο. Ναι, έκλεισε τη μηχανή μου, είπε εδώ ο Ανέστης. Έτσι όπως το... Διπλοκίνδυνος λοιπόν. Αρκετά. Για να δούμε, για να το ξανακάνει αυτό. Να το. Δηλαδή τώρα πηγαίνουμε, σβηστεί τη μηχανή. Σβήνει τη μηχανή, πέφτει το αεροπλάνο και ξανανάβει και ξαναπαίρνει πάλι. Βρίσκει την πορεία. Δεν ξέρω για σένα, εγώ θα έμπαινα πάντως. Όχι. Έχω ζηλέψει. Λέω την άποψή μου, είμαι ειλικρινής, δεν θα ανέβαινα στο
στο αεροσκάφος με τον Φρανσέσκο. Προτιμάω να το βλέπω από κάτω. Σκέψου όμως να κάνεις το ρεπορτάζ μέσα από το αεροσκάφος. Καλά, αυτό θα το δούμε, διότι έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο μέσα από την καμπίνα του, του κύριου του Φρανσέσκο. Μέσα από την καμπίνα του Φρανσέσκο. Να δούμε αν θα δεχόσουν να κάνεις ρεπορτάζ εκεί. Ανάποδα τώρα, ναι. Οπότε μόλις δούμε το βίντεο θα μου απαντήσεις. Όχι, εσύ θα απαντήσεις αν θα έκανες ρεπορτάζ μέσα στην καμπίνα. Εγώ εμένα μου αρέσουν αυτά, Χρήστο, τα ύψο κίνδυνα. Για να δούμε. Κάτι ετοιμάζει αυτή τη στιγμή ο Φρανσέσκο, πολύ μακριά πήγε. Τον τελευταίο συμμετέχοντα και πάνω από ουσιαστικές 400 ώρες πίσης και 400 ώρες ανωματικών με το Alpha Jet, το Flying Bulls. Α, τώρα ξεκινάει κάποιος άλλος. Αποχώρησε και, ναι, και θα είναι άλλος. Λοιπόν, άρα το είχαμε πει πριν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα τώρα θα αρχίσουν οι Flying Bulls. Alpha, το Alpha Jet, έτσι όπως το εξηγεί εδώ το πρόγραμμα, το Alpha Jet λέει συγκεκριμένα Flying Bulls. Τα υδροπλάνα τα βλέπαμε λοιπόν πριν. Τώρα ήταν ο Φρανσέσκο Φορναμπάιο και αμέσως μετά, σε μερικά λεπτά φαντάζομαι, οι Flying Bulls. Το Alpha Jet των Flying Bulls. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε αυτό το βίντεο που λέγαμε πριν από την καμπίνα μέσα από το αεροπλάνο του Φρανσέσκο Φορναμπάιο και να μου απαντήσει μετά αν θα έκανες ρεπορτάζ και θα έμπαινες μέσα στην καμπίνα. Για πάμε να το δούμε. Ότι έχει έρθει η ώρα. Για πάμε να το δούμε.
Τώρα αυτός ήταν ο Φρανσέσκο Φορναμπάιο από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη, Κωνσταντίνα, παρακολουθούσαμε και σε ζωντανή σύνδεση φυσικά. Τους Flying Bulls, Χρήστο. Τους Flying Bulls. Ο Πέτρος ο Σιδερέας βρίσκεται εκεί. Έλα, Πέτρο. Λοιπόν, τελείωσε. Κωνσταντίνα, παρακολουθήσαμε όλο το σημερινό σοου, όλο το σημερινό πρώτο πιάτο, αν θέλεις, του καυτού τριημέρου αργορικών συγκεκριμένων πρώτων τις επόμενες ημέρες. Ελπίζω να τα απολαύσατε και εσείς και οι τηλεκρατές μας όσο τα απολαύσαμε και εμείς που το παρακολουθήσαμε διαζώσεις από τη μαρίνα του Φλίζου εδώ στο Παλαιό. Πάλι παρακολουθήσαμε τους Flying Bulls, παρακολουθήσαμε τον πασίγνωστο στον κόσμο της, των αεροπορικών κόλπων Φραντζέσκο Φορναμπάιο, και κάπου εδώ έφτασε το τέλος της σημερινή εκδήλωση. Τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι την παρακολούθησαν, μπορεί και παραπάνω, και κάπου εδώ μετά από μία ώρα, 50 λεπτά για την ακρίβεια, ολοκληρώθηκε με αυτά τα υπέροχα tricks που είδαμε από τους Flying Bulls, οι οποίοι και έκλεισαν το σημερινό σόου. Συνέχεια από αύριο. Και το Σάββατο και το Σάββατο και την Κυριακή στο Τατόι. Αύριο το ενδιαφέρον τώρα. Λοιπόν, Πέτρο, εμείς βρήκαμε και το βιογραφικό του Φρανσέσκο Φορναμπάιο. Κωνσταντίνα, εσύ που να πούμε έτσι δύο-τρία πραγματάκια για τον πρωταθλητή, λοιπόν, στην Ιταλία. Να πούμε ότι είναι επαγγελματίας πιλότος, ειδικεύεται στα αεροσκάφη τύπου Extra 300. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, ότι τα αγωνιστικά αεροπλάνα, λοιπόν, και τα δύο ειδικά σχεδιασμένα για μεσές αποστάσεις και επαγγελματικό αεροβλητισμό. Έτσι το αναφέρουν εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι στο ενεργητικό του έχει 2.000 ώρες σε πτήσεις, ναι, και ναι, 1.000 ώρες σε ακροβατικά. Δηλαδή μιλάμε για 3.000 ώρες πτήσεις. Να θυμίσουμε, Χρήστο, ότι η ζούγκλα θα είναι εκεί και τις τρεις ημέρες για να παρακολουθούμε τη διοργάνωση του συγκεκριμένου event. Και η ζούγκλα GR και φυσικά η τηλεόραση της ζούγκλας με όλα τα εξωτερικά συνεργεία, τις δορυφορικές μεταδόσεις, τους συνάδελφους, τους δημοσιογράφους που θα βρίσκονται εκεί, να καταγράφουν το κλίμα, τον παλμό. Να πούμε και για όσους σκοπεύουν να πάνε ότι σήμερα τουλάχιστον δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Δηλαδή όλοι όσοι θέλανε να πάνε φτάσανε σχετικά εύκολα στον προορισμό τους εκεί στο Φάληρο. Ραντεβού αύριο στο αεροδρόμιο, στο Τατόι, για το Athens Flight Week. Λοιπόν, εδώ τελείωσε η μετάδοση αυτή, κυρίες και κύριοι. Από αύριο πάλι, για όσους δεν μπορείτε να πάτε και βρίσκεστε εκτός Αθηνών, φυσικά θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτό το show εδώ από την τηλεόραση της ζούγκλας, την πρώτη διαδικτυακή ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ.